Να ξεκινήσουμε λίγο με την επέτειο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, συμπλήρωση 570 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θα πραγματοποιήσουμε μία ζωντανή σύνδεση από τη μία, από την άλλη θα αναφερθούμε σε κάποιες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βέβαια επέστρεψε κατά κάποιο τρόπο στον απόϊχο της εκλογικής του νίκης στα παραλυρήματα, τα εθνικιστικά, τα γνωστά. Έκανε λόγο για μια αιώνια τουρκική πατρίδα, χαρακτήρισε την Ανατολία. Με αφορμή βέβαια την συμπλήρωση των 770 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σε μια περίεργη συγκυρία η εφετινή επέτειος, με φόντο την εκλογή βέβαια του Τούρκου Προέδρου και όλους αυτούς τους συσχετισμούς και τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Θέλω ωστόσο να πάμε, τον έχουμε τον κύριο Σαμουράκη. Να πάμε στον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον θεολόγο, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά. Εύχομαι και όλοι να είστε καλά. Θέλω λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 570 χρόνια πίσω, να πάμε στην 29η Μαΐου του 1453, να αναφερθούμε στα γεγονότα της συγκεκριμένης ημέρας και βέβαια να αναφερθούμε λίγο και στο σκηνικό το οποίο κυριάρχησε την εποχή εκείνη και το οποίο οδήγησε στην άλωση της πόλης. Πολύ ωραία. Όπως ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη εγκαινιάζεται 11 Μαΐου του 330 από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Από τότε και σχεδόν 1000 χρόνια στέκει αγέροχη εκεί στο Βόσπορο και γίνεται στόχος για πολλούς λαούς που θέλουν να την κατακτήσουν. Επιχείρησαν διάφοροι, οι μόνοι που κατόρθωσαν να την κατακτήσουν το 1204 ήταν οι Σταυροφόροι, της τέταρτης Σταυροφόριας, και τελευταία άλωση της πόλης ήταν την 29η του 1453, Μαΐου του 1453, από τον Σουλτάνο, τον νεαρό μάλιστα Σουλτάνο, Μωάμεθ τον Πορθητή ή τον Φατίχ, τον κατακτητή όπως τον ονομάζουν οι Τούρκοι. Σχεδόν ένα μήνα πριν είχε αρχίσει η πολιορκία της πόλης από τους Οθωμανούς. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που ονομάζουμε καταχρηστικά Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πλέον πλέει η Ταλίσθια, δεν έχει παρά μόνο λίγες περιοχές ελεύθερες. Πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους είναι η Αδριανούπολη, λίγα χιλιόμετρα δηλαδή έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και ο νεαρός Μωάμεθ συγκεντρώνει τα στρατεύματά του γύρω από τα τείχη της πόλης, την τεχνολογία της εποχής εκείνης. Μην ξεχνάτε ότι του φτιάξανε Ευρωπαίοι τεχνίτες, Ούγγροι και κατά άλλους ερευνητές και Άγγλοι ένα τεράστιο κανόνι που έστησε απέναντι από τα τείχη της πόλης και αρχίσει μια μακρά πολιορκία προκειμένου να την κατακτήσει. Παρόλα τα ρήγματα όμως που σημειώνονται στα τείχη της πόλης, το ηθικό των κατοίκων μένει αμετάπτωτο και ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος Παλαιολόγος μαζί με τους λίγους υπερασπιστές Έλληνες αλλά και ξένους που υπερασπίζονται την πόλη παραμένουν επάνω στα τείχη μέχρι την ημέρα εκείνη που κατά παράδοση μία μικρή πύλη, η Κερκόπορτα, βρέθηκε ανοιχτή και περάσαν μέσα οι Τούρκοι. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα ευφυές σχέδιο του Πορθητή που πέρασε τα πλοία του από την ξηρά στον Κεράτιο κόλπο και κύκλωσε έτσι την πόλη και με μία τελική έφοδο κατόρθωσε να την κατακτήσει. Αυτό που για μας είναι μία λυπηρή επέτειο. Είχε ζητηθεί, θα πάμε στους συμβολισμούς, είχε ζητηθεί εξωτερική βοήθεια από τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου και αν ναι, πού και για ποιους λόγους δεν προχώρησε? Όχι μόνο από τον Κωνσταντίνο αλλά και από τους προκατόχους του. Ας πούμε ο Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, είχε καταφύγει στη Δύση και ζήτησε και από τον Πάπα και από τους δυτικούς ηγεμόνες να του στείλουν χρήματα, να του στείλουν ενίσχυση στρατιωτική προκειμένου να εμποδίσουν τους Οθωμανούς να περάσουν στην Ευρώπη. Ωστόσο,
Ο Πάπας ζήτησε την υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας στη Δυτική, πράγμα που είχαν υπογράψει οι περισσότεροι επίσκοποι στην λεγόμενη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, αλλά παρόλα αυτά δεν εστάλει τελικά βοήθεια από τον Πάπα. Υπήρχαν ωστόσο κάποιοι εθελοντές Γενουάτες και άλλοι, όπως ο Ιουστινιάνης, οι οποίοι υπερασπίστηκαν μαζί με τους Έλληνες στην Αττική της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, τα προβλήματα της εποχής, τα διπλωματικά και άλλα, εμπόδισαν στο να έρθει κάποια σοβαρή βοήθεια στην πόλη και κατάλαβαν το λάθος πολύ αργότερα οι Ευρωπαίοι ηγεμόνες, όταν οι Οθωμανοί βρεθήκαν μπροστά στη Βιέννη, όπως ξέρετε. Αλλά ήδη ήταν πολύ αργά για τις περιοχές τις ελληνόφωνες. Πάμε τώρα στη Λυπηρή επέτειο που προαναφέρατε πριν από λίγο. Ναι, την ημέρα εκείνη λοιπόν σώζεται ένας λόγος του Κωνσταντίνου προς τα στρατεύματά του, τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι απολύτως γνήσιος, όπως συμβαίνει με τους λόγους όλων των αρχαίων που σώζονται κατά καιρούς, αλλά σίγουρα απηχούν το πνεύμα αυτών που αισθανόταν και ο Κωνσταντίνος και οι υπερασπιστές της πόλης, ότι είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν και να μην παραδώσουν το έδαφος στους Οθωμανούς. Και με την τελική έφοδο των Γενιτσάνων καταρρίφθηκε η πόλη και ο ίδιος ο Αυτοκράτορος σκοτώθηκε μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Βέβαια, ο λαός μας ποτέ δεν δέχτηκε το γεγονός αυτό και έπλασε πολλούς θρύλους γύρω από τα γεγονότα. Ο μαρμαρωμένος Αυτοκράτορας. Ναι, μεταξύ αυτών ήταν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, τον οποίον περιμένουν κάποιοι να ξεμαρμαρώσει και να πάρει πίσω την Κωνσταντινούπολη, και πολλοί άλλοι θρύλοι, όπως η μεταφορά της Αγίας Τραπέζης, της Αγίας Σοφίας από κάποια καράβια και η βύθισή της στη θάλασσα, το δάκρυσμα των εικόνων και το γνωστό «σώπασε τη Ραδέσποινα και μην πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μου στάνε», τα οποία βέβαια ήταν μια ουτοπία που οδηγήσαν αργότερα την Ελλάδα στην μεγάλη ιδέα, η οποία και αυτή με τη σειρά της θαύτηκε με την μικροασιατική καταστροφή. Μάλιστα. Δεν βρέθηκε ποτέ η ισορρός του Αυτοκράτορα, σωστά. Υπάρχει μία... Ναι, και αυτό. Ότι ο Μωάμεθ ζήτησε να βρεθεί το άψυχο σώμα του Κωνσταντίνου με αποτέλεσμα για να ταφεί μετά με τις δέουσες τιμές. Κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχει μια μαρτυρία ότι τον αναγνωρίσαν κάποιοι από τα σανδάλια που φορούσε, γιατί ήταν πορφυρά, ήταν το χρώμα που επιτρεπόταν μόνο ο Αυτοκράτορας να φορέσει, με κυντυμένους δικεφάλους επάνω λέγεται, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ευσταθεί. Ο λαός μας δεν θέλει να έχει βρεθεί το σώμα του Κωνσταντίνου, σίγουρα πάντως δεν βρίσκεται κάπου ο τόπος όπου θα έχει ταφεί. Σίγουρα ο Μωάμεθ θα απέφυγε να τον θάψει με τιμές, δεν ήθελε να τον κάνει σύμβολο για τους Έλληνες. Ωστόσο και η άλλη ακόμη παρουσία του έμεινε ως συμβολική παρουσία. Και βλέπετε πόσο τον θυμούνται οι άνθρωποι ακόμη και τώρα. Θυμίζω ότι ακόμη και στις σύγχρονες εποχές οι βασιλιάδες της Ελλάδος μετρούσαν μερικοί από αυτούς τον εαυτό τους ως Κωνσταντίνος 12ος, Κωνσταντίνος 13ος, παίρνοντας αφορμή από τον Παλαιολόγο που ήταν ο 11ος, χωρίς να υπάρχει βέβαια άμεση σχέση με εκείνη την δυναστεία. Πολλά βέβαια έχουν γραφτεί αναφορικά με την είσοδο του Μωάμεθ του Πορθητή στην Αγία Σοφιά και τι έπραξε μόλις εισήλθε στο σύμβολο της Ορθοδοξίας. Ακριβώς, και οι Τούρκοι ξεναγοί ακόμη δείχνουν σήμερα το σημάδι από το πέταλο του ολόγου του πάνω σε έναν κύωνα της Αγίας Σοφίας. Είχε γεμίσει από τα πτώματα των σφαγιαστέντων, λέει, τόσο πολύ η Αγία Σοφία, ώστε το άλογο πατούσε ψηλά πάνω στα πτώματα και άφησε το σημάδι της οπλής του σε έναν κύωνα. Εισήλθε νικητής και τροπεούχος και πάνω από την Αγία Τράπεζα ανέπεμψε προσευχή στον Αλλάχ και την μετέτρεψε σε τζαμί. Και παρέμεινε τζαμί Αγία Σοφία περίπου μέχρι το 1923, οπότε η τουρκική δημοκρατία πλέον που δέχτηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Κεμάλ Ατατούρκ, την είχε μετατρέψει σε μουσείο. Ενώ τώρα ο νέος Σουλτάνος ο Ερντογάν, βλέπετε, την έχει μετατρέψει ξανά σε τζαμί και μάλιστα, όπως ακούμε τώρα στις ειδήσεις, την έκανε και σύμβολο
ακόμη των κομματικών του επιδιώκτων και μάλιστα σήμερα θα δείτε να πάει και να γιορτάζει μεγαλοπρεπώς εκεί και την άλωση της Κωνσταντινούπολης αλλά και την νίκη του κομματός του σε αυτές τις προεδρικές. Αναφορικά με τους συμβολισμούς, κύριε Σαμουράκη, το 2023 γεγονότων ιστορικών βέβαια του 1453, τι πρέπει να κρατήσουμε, ειδικά η νέα γενιά, πού πρέπει να στοχεύσουμε? Νομίζω πρέπει να στοχεύσουμε, να θυμηθούμε μάλλον καλύτερα την αποφασιστικότητα των προγόνων μας να διατηρήσουν αυτά που ήταν δικά τους. Τα υλικά πράγματα στην αρχή και ακόμη και όταν δεν κατορθώσαν να τα διατηρήσουν αυτά, κρατήσαν τη θρησκεία τους, κρατήσαν τη γλώσσα τους, κρατήσαν τις παραδόσεις και τις αναμνήσεις τις ιστορικές, ώστε η συνέχεια του γένους να υπάρχει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, ακόμη και αν δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε την ίδια πόλη, την πόλη των ονείρων, μπορούμε να πιστεύουμε ότι είναι μια οικουμενική πόλη σύμβολο και μια κοιτίδα για όλους τους ανθρώπους. Να μην ξεχνάμε ότι εκεί βρίσκεται το οικουμενικό μας πατριαρχείο, που ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο τις ελπίδες του ελληνισμού και την οικουμενικότητά του, διότι ο ελληνισμός δεν πρέπει να παραμένει ένα στενό μέγεθος μέσα στα σύγχρονα του σημερινού κράτους μας, αλλά πρέπει πνευματικά να εξαπλώνεται στα πέρατα της γης, γιατί παντού υπάρχουν οι ρίζες της δικής μας σοφίας, θα λέγαμε. Και ξέρετε πόσοι λαοί έχουν εμπνευστεί από εμάς. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης έγινε αφορμή να αφυπνιστούν οι δυτικοί λαοί. Πολλοί λόγοι κατέφυγαν στην Δύση και έτσι μετακένωσαν την ελληνική φιλοσοφία. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κρατήσουμε κι εμείς αυτά τα πνευματικά γεγονότα βαθιά μέσα μας και να ελπίσουμε σε μια πραγματική αναγέννηση των ψυχών μας και του πνεύματός μας. Μάλιστα. Κύριε Σαμουράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.